Τώρα με την εξαφάνιση της 7χρονης από το Κονγκό παραμονές Χριστουγέννων ασχολήθηκε χθες βράδυ η Αγγελική Νικολούλη. Η εκπομπή «Φως στο τούνελ» παρουσίασε σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση. Η περίεργη εξαφάνιση ενός 7χρονου κοριτσιού της Βαλεντίνα από το Κονγκό παραμονές Χριστουγέννων στην καρδιά της Αθήνας μπήκε στο μικροσκόπιο της εκπομπής «Φως στο τούνελ» και της Αγγελικής Νικολούλη. Το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει για αυτήν είναι η μαρτυρία του πατέρα της. Πήγα στο σούπερ μάρκετ εκεί που την είχα στείλει και ρώτησα και μου είπαν ότι δεν την είχαν δει. Περπάτησα, ας πούμε, 40-50 λεπτά περίπου προσπαθώντας να την βρω. Και στη συνέχεια πήγα στο σπίτι μου και είπα ότι εντάξει, μπορεί να γυρίσει, γιατί εντάξει, πάντα επιστρέφει. Και έτσι μετά κοιμήθηκα μέχρι την άλλη μέρα. Βλέπουμε ότι μια ένα πατέρα που χάνει το παιδί και πέφτει για ύπνο και την άλλη μέρα που ξυπνάει και στην πορεία το απόγευμα αργά βλέπω ότι αγνοεί το παιδί μου και ανησυχώ. Και από την άλλη ένας πατέρας που δείχνει να είναι δεμένος, που ζει για το παιδί, που θέλει να το βρει και που μαζί στη ζωή στο θάνατο. Είναι μια μεγάλη αντίφαση αυτή. Γείτονας της οικογένειας της μικρής που κατοικεί στο διπλανό διαμέρισμα, ανέφερε πως από τότε που μετακόμισαν υπήρχαν εντάσεις. Αν μου είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και είχα χάσει το παιδί μου, φυσικά θα έψαχνα σαν τρελός. Θα χτυπούσα πόρτες, θα ήμουν εκτός αυτού. Αυτός δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε και ο συγκάτοικος του πατέρα της ανήλικης. Δεν ήμουν σπίτι, αλλά όταν γύρισα σπίτι, μου είπε ότι έχει εξαφανιστεί η Βαλεντίνη και άρχισα και εγώ να ψάχνω μαζί του. Και την άλλη μέρα πήγαμε να δηλώσουμε την εξαφάνισή της στην αστυνομία. Για την έρευνα, μέσα στη νύχτα λειτουργήσαν δύο επιχειρησιακά κέντρα, στο τούνελ και στο χαμόγελο του παιδιού, με δεκάδες εθελοντές. Η Χρυσούλα Χασάπη μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ψάχνοντας εντόπισαν ίχνη της μικρής σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της. Πήγαμε στο σπίτι πρώτα του παιδιού, για να μπορέσουμε να πάρουμε οσμή. Φτάσαμε μέχρι το σχολείο και μετά μας έφερε κατευθείαν εδώ σε αυτό το σημείο, που μας έκανε τρεις σημαντικές ενδείξεις ότι το παιδί έχει περάσει από εδώ. Την πληροφορία πως λίγο πριν τη δηλωθήσε εξαφάνιση, είδαν από το διαμέρισμα να μεταφέρονται βαλίτσες και πίστεψαν πως πρόκειται για μετακόμιση, έδωσαν στην εκπομπή δύο γείτονες. Εγώ μένω στο ότι μένουμε σε ένα παιδί και δεν ξεχωρίζουμε χρώματα. Ότι μένουμε σε ένα παιδί που αγνοείται και δεν βλέπουμε αν είναι Ελληνόπουλο ή αν είναι από το Κονγκό. Ότι ένα παιδάκι χάθηκε με αυτόν τον τρόπο και υπάρχουν εκδοχές που είναι ανησυχητικές για αυτή την εξαφάνιση. Γιατί βλέπουμε όλοι και συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει μια βαθύτερη έρευνα για το τι απέγινε αυτό το κοριτσάκι των 7 χρόνων που χάθηκε παραμονές Χριστουγέννων μέσα από την καρδιά της Αθήνας.